εξηγήσει διευθυντής πιστοπολίου. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα κύριε Παυραγάνη. Θέλω να μου πείτε, οικονομικά αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα στα δικά, στα σουβλατζίδικα για παράδειγμα, του να κλείνει το 10 η ώρα. Δεν είναι τόσο σύνηθες βέβαια να τρώμε τόσο αργά σουβλάκι. Το μεγάλο και είναι αρκετά μικρό. Ναι. Είναι τεράστιο το οικονομικός αντίκτυπος. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος δυσκολεύεται να βγει έξω. Και όσο περιορίζεται και η άνεσή του στο να κάτσει ένα τραπέζι, αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσει να το σκέφτεται περισσότερο. Εσείς σκοπεύετε να φέρετε το ωράριο λίγο πριν, όπως έκαναν τα μπουζούκια για παράδειγμα. Μετακύλησαν πριν το ωράριο λειτουργίας τους για να μπορέσουν να έχουν κανονικά τη δουλειά τους. Εσείς σκοπεύετε να ανοίγετε νωρίτερα, αγαπητέ? Δεν ανοίγουμε. Ανοίγουμε ούτως ή άλλως νωρίτερα. Είμαστε από το πρωί ανοιχτά, εξυπηρετώντας τον κόσμο και delivery και take out, δηλαδή πάρε φύγε, και στα τραπέζια τα οποία αυτή τη στιγμή λειτουργούν. Τώρα, με το καινούριο μέτρο, στις 12 και μετά, αντιλαμβάνεσαι ότι στις 11 η ώρα 10.30 θα λέμε ότι υπάρχει τελευταία ειδοποίηση για να μπορούν να παραγγείλουν οι πελάτες. 12 η ώρα αρχίζουμε και μαζί μου τραπεζοκαθίσματα. Έχετε κάποιες οδηγίες σε περίπτωση που, όπως είπε και ο συνάδελφος Γιώργος Σαραντάκος, κύριε Παυραγάνη, παίρνουν από εσάς, ας πούμε, το φαγητό και πάνε δίπλα και κάτω στα παγκάκια ή στην πλατεία όλοι μαζί? Έχετε κάποιες οδηγίες τι πρέπει να κάνετε? Δεν έχουμε κάποια οδηγία, προφανώς δεν έχει αυτό διευκρινιστεί. Αλλά από τη στιγμή που φεύγουν και είναι εκτός καταστήματος και εκτός εμβέλειας ευθύνης δικής μας, δεν μπορούμε να επέμβουμε. Ο τζίρος, εσείς που έχετε εμπειρία, για να κλείσουμε, πόσο θα μειωθεί, πόσο βλέπετε θα μειωθεί από αυτό το μέτρο? Ο τζίρος μας ήδη είναι πεσμένος, γιατί δεν έχουμε τις απαιτούμενες ροές κόσμου. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι ο Πειραιάς και με τους τουρίστες τους οποίους περιμέναμε για αυτό το καλοκαίρι, αυτοί έχουν μειωθεί αισθητά, να μην πω τραγικά, τραγικά θα είναι καλύτερη λέξη, και έτσι ο τζίρος μας είναι πεσμένος σε επίπεδα πρωτοφανή. Κύριε Μαυραγάνη, μας ανοίξατε την όρεξη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να ανοίξει η όρεξη και στους πελάτες και να έρχονται έστω και νωρίτερα. Αλλάζουμε τώρα.